σκέπτομαι σε σύντομο χρονικό διάστημα για δεύτερη φορά το Δήμο Παύλου Μελά και το Δημαρχείο, προκειμένου να δείξουμε ότι καλό είναι όταν λέμε κάποια πράγματα και αυτά γίνονται, να τα τονίζουμε, γιατί αυτό χτίζει τη σχέση εμπιστοσύνη μεταξύ μας και προχωράμε μαζί στη συνεργασία η οποία είναι απαραίτητη για να φέρουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Λύσαμε ένα θέμα το οποίο ταλάντιζε για δεκαετίες τους κατοίκους περιοχής των Μετεώρων εδώ στο Δήμο, με έναν τρόπο συλλογικό. Πολλοί υπουργοί της κυβέρνησης συνέδραμαν σε αυτό, ο κύριος Γεραπετρίτης, ο κύριος Σταγαράς, φυσικά οι υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών, ώστε σε συνεργασία με τον Δήμο και χτίζοντας πάνω στην καλή δουλειά και την προετοιμασία που έχει γίνει από τον Σταύρο τον Καλαφάτη εδώ και αρκετά χρόνια, να μπορέσουμε να φέρουμε ένα αποτέλεσμα που δίνει μια οριστική λύση, συνταγματικά σωστή και υπηρεσιακά έτοιμη να δρομολογηθεί άμεσα. Ο νόμος είναι το άρθρο 95 του 4864 του 2021. Και δείχνει ότι όπου υπάρχει καλή συνεργασία φαίνεται το αποτέλεσμα. Τα έργα τα αναπτυξιακά που ανέφερε ο Δήμαρχος είναι πολύ σημαντικά. Δεν είναι μόνο η χρηματοδότηση στο κτίριο που ανέφερε πριν, η οποία εξασφαλίστηκε άνω των 4 εκατομμυρίων ευρώ, είναι ότι έρχεται τώρα στη συνεδρίαση του Ιανουαρίου η ένταξη ενός σημαντικού έργου που έχει να κάνει με τη διαχείριση των απορριμμάτων και την πρόοδο της ανακύκλωσης στο Δήμο. Αυτό έχει διπλό αποτύπωμα. Πρώτον, αλλάζει τη νοοτροπία των πολιτών ώστε να ανακυκλώνουν στην πηγή, που είναι το κύτταρο που είναι η οικογένειά μας. Και το δεύτερο είναι ότι έτσι θα μπορέσει ο Δήμος να επιβαρύνεται λιγότερο με το τέλος ταφής το οποίο αρχίζει να τρέχει από φέτος, αλλά και να μπορέσει να δείξει το μήνυμα που χρειάζεται να μειώσουμε την κατανάλωση αυτών των απορριμμάτων, ανακυκλώνοντας όσο περισσότερο μπορούμε για να προστατέψουμε το περιβάλλον μας. Το άλλο έργο που έρχεται είναι σίγουρα η ψηφιακή αναβάθμιση των υπηρεσιών του Δήμου. Ένα ποσό γύρω στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ θα έρθει στη συνεδρίαση του Φεβρουαρίου, όπως υπολογίζω σύμφωνα με τις υπηρεσίες μας. Και φυσικά ο σεισμικός έλεγχος των κτηρίων μας, ώστε να μπορούμε να έχουμε τα παιδιά μας με ασφάλεια. Θέλω να πω ότι αυτά είναι μόνο ένα πλαίσιο δομημένο, το οποίο ξετυλίγεται. Μου τέθηκε ένα σημαντικό θέμα για την λεωφόρο στρατού. Αυτό θα πρέπει να το συνεννοηθούμε με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, με τον αρμόδιο υπουργό, τον κ. Καραγιάννη. Και αυτό που μπορώ εγώ να πω, αγαπητέ Δήμαρχε, είναι ότι θα βρούμε μια λύση, γιατί καταλαβαίνω πόσο σημαντικός είναι αυτός ο άξονας, ο οποίος δεν μιλάμε μόνο για την κατασκευή του, αλλά και για την ανάπλαση, για την πόλη σας, αλλά και γενικά για την Θεσσαλονίκη. Επομένως, με αυτές τις σκέψεις, θα ήθελα ξανά να πω χρόνια πολλά και καλή χρονιά σε όλους και θα είμαστε πάντα δίπλα στην αυτοδιοίκηση για να βελτιώνουμε την καθημερινότητα του πολιτών.